ένα συγκινητικό μήνυμα της εκπαιδευτικής κοινότητας του γυμνασίου και του λυκείου, του Γενικού Λυκείου στα Μάλια. Εκεί τα παιδιά, κοιτάξτε τι έκαναν εδώ πέρα με τα σώματά τους, σχημάτισαν, διαμόρφωσαν όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, το σήμα του Αιματοκρίτη, του Συλλόγου Δωρητών Οργάνων, των ανθρώπων εκεί που κυνηγούν και προσπαθούν προκειμένου σε όλους μας να μεταφέρουν και να μεταδώσουν το μήνυμα της αιμοδοσίας και της ανάγκης να γίνουμε όλοι εθελοντές. Είμαστε ενδυνάμει εθελοντές, το μόνο που μένει να το πάρουμε απόφαση. Από τα πιο εντυπωσιακά, γκράφιτι να πω, σκηνικά να πω, πιο εντυπωσιακές πρωτοβουλίες να πω, που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες και αφορά τα παιδιά, τους μαθητές των Μαλίων. Πάμε στην κυρία Χρυσή Αγγελίδου, την εκπαιδευτικό γυμνασίου και Κιέλ Μαλίων και θεολόγος βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, δικαστικά μετά. Πραγματικά είναι μια δύσκολη συγκυρία και εμείς οι δημοσιογράφοι, πραγματικά και εσείς ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικοί, είμαστε ζορισμένοι με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Και έχουμε, φέρει στο προσκήνιο εκατοντάδες φωτογραφίες από όλη την Ελλάδα με μαθητές που παίρνουν συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των μαθητών σας είναι εξαιρετική και είναι από τις καλύτερες πανελλαδικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά η ανταπόκριση των παιδιών ήταν συγκινητική. Δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς, μαζί με την εκπαιδευτική δυστυχώς, μας πρόλαβαν τα γεγονότα και τα παιδιά συνδύασαν τη σημερινή με αντίδρασή τους για αυτό που συνέβη. Στα πλαίσια τώρα της περιοδικής προσφοράς έρωτος, θα κάνουμε ενημέρωση στα παιδιά, θα έχουμε της διεθελοντική ομάδα να μιλήσει στα παιδιά. Και στις 23, παιδιά που θυμούν από 17 χρόνια και πάνω, θα είτε η κοινωνική ομάδα αιμοδοσίας να προσφέρουμε αίμα. Φυσικά πότε με την έκκληση των γονιών, έτσι που μιλάμε για παιδιά κάτω από το 18. Μάλιστα. Τα παιδιά λίγο, πώς ανταποκρίθηκαν, πώς ένιωσαν, τι θέλησαν να περάσουν προς τα έξω. Τα παιδιά ήταν, ξέρετε, αυτό το συνέστημα της στεναχωριάς, της οργής, της προσφοράς όμως, δηλαδή μέσα από την αιμοδοσία δίνουμε ζωή. Υπήρχε αυτή η χαρμολύπη, φαντάζεστε τώρα πώς είναι, γιατί το ατύχημα είχε μέσα παιδιά κοντά στην ηλικία τους. Έγινε σε μια περίοδο που έχουμε τις εκδρομές. Αλλά πραγματικά η ανταπόκριση τους ήταν καταπληκτική, έπρεπε να ήσασταν εκεί, δεν μπορεί να περιγραφτεί με χρειάστηκε, με απαιτήθηκε χρόνος για να στηθεί αυτή η εικόνα που βλέπω μπροστά μου. Θέλει προσπάθεια, ναι, φυσικά, δεν είναι φυσικά μέσα σε μισή ώρα. Όχι, όχι καθόλου, όχι. Ποια μισή ώρα, πολύ παραπάνω. Αλλά να σας πω, δεν τα ένοιαζε. Ήταν τόση η όρεξή τους, η χαρά τους, να περάσουν το μήνυμα ότι ναι, 10 λεπτά είναι, που δεν σου κοστίζουν τίποτα. Ίσα-ίσα θα προσφέρεις. Ξέρετε, είχαμε μία συζήτηση, δεν ξέρω αν την ακούσατε, με τον εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ, συνάδελφό σας στα Χανιά, και συμφωνήσαμε το εξής, ότι είναι η πρώτη φορά, είναι από τις λίγες, για να μην γίνομαι υπερβολικός, από τις λίγες φορές που η εκπαιδευτική κοινότητα συνειδητοποιημένα προχωρά σε μία κινητοποίηση. Ναι, όντως. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι από τα γεγονότα που δεν μπορείς να... Αποτελεί έτσι ένα πεδίο συζήτησης, ακόμα και σε ιδιωτικές συζητήσεις των παιδιών στο σχολείο, η τραγωδία στα Τέμπη. Υπάρχει, βγαίνει ένας θυμός, έχουμε να κάνουμε και με εφήβους. Βγαίνει μια απογοήτευση, τι βγαίνει προς τα έξω. Είναι μια απογοήτευση, ένας θυμός, μια συνειδητοποίηση, αυτό το πάρε με όταν φτάσεις. Τα βλέπω τα παιδιά που συζητάμε ότι
πλέον συνειδητοποίησαν με τον τραγικότερο τρόπο την αγωνία της μαμούς και του μπαμπά. Και ότι τελικά ναι, γκρινιάζουμε για ανούσια πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίζετε το ίδιο δραστήρι. Εγώ εύχομαι, ελπίζω, την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, η αφορμή να είναι διαφορετική. Σίγουρα το μήνυμα σπουδαίο, αλλά από πίσω κρύβεται μια τραγωδία, γι' αυτό μας επιβαρύνει. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας.